την πρόσκληση και μου δίνεται ευκαιρία, αν μου επιτρέψετε, να κάνω μια... Θα απαντήσετε τα στοιχεία σας τώρα. Θα έρθει η ώρα και γι' αυτό. Πρέπει πρώτα να ορκιστείτε γι' αυτό. Ονομάζομαι Ανδρέας Μαρτίνης. Γεννήθηκα στη Ζάκυνθο. Από το 85 και μετά είμαι αντιπρόεδρος ή πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού μέχρι το Γενάρη του 2013. Το νοσοκομείο χτίστηκε, εννοιάστηκε και λειτουργήσε επί των ημερών μας. Δώστε μία διεύθυνση δώστε κατοικίας και αλληλογραφίας. Έτσι επιβάλλει ο κώδικας της πολιτικής οικονομίας. Τυπικό είναι μία διεύθυνση να δηλωθεί στα πρακτικά. Όχι παρούσα. Αυτή είναι η διαμονή που έχετε παρόν, στην παρούσα φάση. Την κατοικία σας, τη μόνιμη κατοικία σας. Η μόνιμη κατοικία μου είναι αυτή που γράφει και αυτό το χαρτί. Πείτε την, παρακαλώ, να καταγραφεί στα πρακτικά. Είναι Ιωνίας 36 και Φυσιά. Ωραία. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε. Θα συνεχίσετε. Στη συνέχεια, όταν θα έρθει η ώρα, θα πείτε και αυτά που θέλετε να πείτε. Όπως γνωρίζετε, οι εξεταστικές επιτροπές έχουν τις αρμοδιότητες των ακριτικών αρχών, καθώς και αρμοδιότητες εισαγγελέα των πλημελιωδικών. Ενεργούν κάθε έρευνα κατά την κρίση τους και για το σκοπό, μέσα στα πλαίσια του σκοπού που συστάθηκαν. Η επιτροπή αυτή, στην οποία είσαστε σήμερα παρόν και εξετάζεστε, διερευνά τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας και είναι μια επιτροπή που προέκυψε με απόφαση της Ολομέλειας Ελληνικής Βουλής. Και σύμφωνα με το άρθρο 147 του κανονισμού της Βουλής, έχει το δικαίωμα, γι' αυτό το λόγο σας κάλεσε, και εφαρμόζονται στην παρούσα διαδικασία διατάξεις του κώδικα της ποινικής δικονομίας από το 211 έως το 225. Στη διάρκεια της κατάθεσής σας, που θα επακολουθήσει από την όρκησή σας, θα πρέπει να απαντάτε με σαφήνεια και πληρότητα, να αποκαλύπτετε τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα περιστατικά τα οποία καταθέτετε. Εάν δεν είσαστε εσείς ο ίδιος εκείνος που γνωρίζει από πρώτο χέρι, που λέμε, τις πληροφορίες, θα πρέπει να αποκαλύψετε από πού προκύπτει η γνώση του θέματος για το οποίο παρουσιάζεστε και μιλάτε. Αν πρόκειται δηλαδή για γεγονότα που ακούσετε από κάποιους άλλους, θα πρέπει να πείτε και την πηγή. Έτσι είναι ο κανονισμός και η υποχρέωση, το καθήκον αληθείας ενός μάρτυρας. Θέλω επίσης να σας πω με την ευκαιρία αυτή, γιατί υπάρχει μια ιδιομορφία. Εδώ σας λέω ότι είναι σαφές ότι προσέρχεστε με την ιδιότητα του μάρτυρα. Σαφές είναι αυτό και τίποτα άλλο. Συνεπώς έχετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει κάθε μάρτυρας. Πριν από όλα, όπως σας είπα προηγουμένως, υποχρέωση αληθείας. Εμείς από την πλευρά μας όλοι, διότι είναι κοινό πλέον γνωστό, κοινά γνωστό, έχετε για την ιδιότητα του κατηγορουμένου για πράξεις που εκ πρώτης όψεως εξωτερικά, με πρώτη ματιά, δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο της Επιτροπής. Έτσι. Επειδή σύμφωνα με τις κρατούσες συνθήκες και εσωτερικού δικαίου και διεθνής, δηλαδή την Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον κώδικα της ποινικής δικονομίας, κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει κάποιον να ενοχοποιήσει τον εαυτό του, θα πρέπει να δηλώσετε, εάν και εφόσον κρίνετε εσείς ότι για ένα θέμα που ερωτάστε, θα ενοχοποιηθείτε πιθανόν, εσείς το κρίνετε, δεν είστε υποχρεωμένοι να πείτε γιατί, έχετε δικαίωμα να τονίσετε ότι ξέρετε κάτι, εδώ δεν μπορώ να απαντήσω. Έχει συμβεί και στις προηγούμενες εξεταστικές, κύριοι συνάδελφοι, με δύο ή τρία τουλάχιστον πρόσωπα, τα οποία σε συγκεκριμένες ερωτήσεις αρνήθηκαν και το σεβάστηκε η Επιτροπή, διότι έτσι είναι και η υποχρέωση. Φυσικά και η ίδια η άρνηση αξιολογείται. Αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, ότι αν σας ρωτήσει κάποιος, ας πούμε, συνάδελφος ή ο εισηγητής για θέματα που έχετε ιδιότητα κατηγορουμένου, θα πείτε ότι εκεί κολλείομαι ή δεν απαντώ ή, εν πάση περιπτώσει, όπως κρίνετε εσείς. Αλλά και εμείς θα κρίνουμε στη συνέχεια την τοποθέτηση αυτή. Οποιαδήποτε τώρα πληροφορία δώσετε για αυτά τα θέματα, να αποφασίσετε να μιλήσετε για αυτά τα θέματα. Αυτά συνεκτιμώνται πάντα με τον κώδικα της ποινικής δικονομίας. Δηλαδή, από μόνη της μια τέτοια δήλωση, εφόσον άπτεται θέματος που ήδη είστε κατηγορούμενος, συνεκτιμάται και δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνο του ένα στοιχείο. Έτσι. Αυτά τώρα είναι υποχρεωτικά να τα γνωρίζετε, φαντάζομαι να τα ξέρετε, με την έννοια ότι, και το απευθύνομαι και σε όλους δηλαδή, να μην έχουμε ίσως άσκοπες έτσι, εντάσεις, με την έννοια ότι
Ο μάρτυρας και νοήμων προφανώς είναι και έμπειρος, αλλά και τα δεδομένα και τα στοιχεία τα οποία καλείται να πει έχουν μια τόσο μεγάλη έκταση που προφανώς εκείνος θα κρίνει και εμείς θα εκτιμήσουμε. Αν διαφωνείτε με αυτό, πείτε ο καθένας τη συνέχεια σας, την άποψή στη συνέχεια. Τώρα, το περιεχόμενο της συζήτησης εδώ πέρα είναι η λειτουργία του Ερίκος Δινάν, η πορεία του, τα δάνειά του, ο τρόπος με τον οποίο έφτασε στο να πουληθεί ουσιαστικά μέσω εκποίησεως. Αυτό είναι ο κύκλος των θεμάτων που εξετάζουμε εδώ πέρα. Έχουμε ήδη ένα πρωτογενές υλικό στη διάθεσή μας, που δεν περιορίζεται μόνο στη δικογραφία που μας έχει σταλεί από τον εισαγγελέα. Είναι ένα ευρύ υλικό. Φροντίσαμε να ενημερωθούμε από τον Δινάν με ογκώδες πραγματικά υλικό. Έχουμε στοιχεία για το διεθνή διαγωνισμό, για παράδειγμα. Έχουμε στοιχεία για τα διοικητικά συμβούλια. Πολλά πράγματα. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμείς δηλαδή οι βουλευτές θα σας ρωτάμε πάνω σε αυτά. Αυτό που λέω, συνάδελφοι, δεν σημαίνει ότι καθένας κολλείεται να ρωτήσει ό,τι θέλει. Αλλά προσδιορίζουμε τον κύκλο. Εσείς δηλαδή το αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής όσον αφορά τον Δινάν είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε, προχώρησε, έφτασε στο σημείο να εκποιηθεί και να γίνει ιδιωτική περιουσία. Τώρα, η εξέταση γίνεται ως εξής. Υπάρχουν εισηγητές των κομμάτων κατά τη σειρά της κοινοβουλευτικής τάξεως, οι οποίοι συνήθως έχουν 15 λεπτά. Στην παρούσα φάση θα εισηγηθώ να έχουν 20 λεπτά, γιατί το αντικείμενο είναι ευρύ. Στο χρόνο αυτό μέσα αξιοποιούν το χρόνο αυτό για να μπορούν να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλουν. Εσείς απαντάτε, είτε μαζεμένες όπως κρίνετε, είτε μία-μία. Πλην όμως, παρακαλώ πάρα πολύ οι απαντήσεις να είναι συγκεκριμένες, να μην υπερβαίνουν σε χρόνο τις ερωτήσεις που να μπορεί και ο ερωτών να έχει χρόνο στη διάθεσή του να κάνει και τις επόμενες ερωτήσεις. Και επίσης σας ενημερώνω ότι όταν λήξει ο χρόνος, μπορείτε εσείς να συνεχίζετε και εκτός χρόνου να απαντάτε. Και αυτό σας το λέω, ενδεχομένως θα πρέπει να μαζέψετε τις τελευταίες ερωτήσεις, να απαντήσετε εκτός χρόνου, επαναλαμβάνω, του εισηγητού. Τώρα, διαλύματα όποτε θέλετε και όποτε θέλουμε κάνουμε. Δεν υπάρχει τέτοια αυστηρότητα. Σήμερα θα έλεγα, επειδή υποθέτω ότι επειδή αργήσαμε αργά, δεν θα τελειώσουμε σε μια συνεδρίαση να ρωτήσουν όλοι. Υποθέτω και προτείνω συνάδελφοι να εξετάσουν μόνο οι εισηγητές των κομμάτων, τον κύριο Μαρτίνη. Και στη συνέχεια, σε επόμενη συνεδρίαση, αν δεν έχετε αντίρρηση την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη προτείνω, να επανέλθουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία με ό,τι άλλο ήθελε προκύψει και από τη σημερινή διαδικασία. Τώρα θα σας ζητήσω να επιλέξετε ανάμεσα στην όρκιση με πολιτικό ή με θρησκευτικό όρκο. Με θρησκευτικό. Με θρησκευτικό, υποθέτω. Αν υποθέτω, λοιπόν, αφού το επιλέξατε, παρακαλώ να επαναλάβετε μετά από μένα ότι ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω και να κρύψω τίποτα. Ορκίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα να μας πείτε εσείς, αφού μας ζητήσετε προηγουμένως εισαγωγικώς να κάνετε μια τοποθέτηση, απλώς να μας πείτε πόσο χρόνο περίπου θα χρειαστείτε. Σας είναι καλά 20 λεπτά? Θα προσπαθήσω, ίσως, ναι. Μόνο που θα προσπαθήσω να συνδυάσω δύο πράγματα, διότι Ερίκος Δινάν, ο Σταυρός, είναι συγκοινωνούντα δοχεία και ενδεχομένως χρειαστεί να πω κάτι που δεν είναι στην αμιγώς ημερήσια διάταξη. Καταρχήν, ευχαριστώ που με φωνάξατε. Μου ζητήσατε τη διεύθυνσή μου. Είμαι κάτοικος Κορυδαλλού. Διεύθυνση κατοικίας σας ζήτησα. Αυτή είναι η διαμονή. Σύμφωνα με την νομική έννοια, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Έχω λόγο που το λέω. Το τυφλό μίσος, η ιδιαίτερη ιδιοτέλεια, όταν καμιά φορά συνοδεύεται και με αφέλεια, κάνουν λάθος. Λοιπόν, τον Απρίλιο που ήμουν στις φυλακές, ναι, οπωσδήποτε το 17. Να.
15 του 17. Στις φυλακές. Υποτίθεται, όχι βέβαια πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού και όχι βέβαια, όπως μου ζητήθηκε από τον κύριο Γεωργιάδη, ισόβιος πρόεδρος, όπως μου είχε αναδείξει η Γενική Συνέλευση. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, μου ήρθε κατάσχεση από την οικονομική εφορία τον 5ο του 17 για χρέη του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που οι κύριοι εκλεκτοί διαφόρων αμέλησαν με πολλά εισαγωγικά το αμέλησαν να δηλώσουν και γι' αυτό δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα. Παρακαλώ να ελεγχθούν και οι οικονομικές υπηρεσίες που εγκαταστάθηκαν πριν από τον πληστηριασμό από τον κύριο Σάλα στο νοσοκομείο, πριν δηλαδή αποκτηθεί από τον κύριο Σάλα, όπως και επειδή θα, οπωσδήποτε θα ερωτηθώ για τα δικά μου, δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα να ζητήσω να ανοίξω οι λογαριασμοί. Έχω δικαίωμα όμως να σας παρακαλέσω να ελέγξετε ή να παρακαλέσετε όποια αρχή χρειάζεται να ελέγξει τα πεπραγμένα της ΔΟΗ Κηφισιάς. Γιατί έπρεπε πρώτα να εξοντωθώ εγώ για να μην έχει η γυναίκα μου, υποτίθεται, να με συντηρήσει, για να ολοκληρωθεί το έργο, νομίζοντας ότι τα 75-76 μου χρόνια θα με λυγίσουν και δεν θα βρίσκομαι τώρα μπροστά σας. Όμως τον Τινάν, κατά την άποψη πολλών, είναι ή το μεγάλο μου σφάλμα, ή η μεγάλη μου προσφορά, εν πάση περιπτώσει, δικό μου θέμα, δικό μου δημιούργημα, σε ένα βαθμό. Σας δίνω λοιπόν αυτό, ότι ακόμα μου έρχονται κατασχέσεις, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει την Επιτροπή σας, για να αντιληφθείτε εκ προημίου τι έγινε και τι γίνεται. Καταρχήν, τι είναι το Ερίκος Δεινών, τι ήτανε. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινοφελούς χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό. Νοσοκομείο. Επιτρέψτε μου την έμφαση, διότι εάν ήμασταν κερδοσκοπική ιδιωτική κλινική, την άδεια θα την παίρναμε από την Ομαρχία. Από την Περιφέρεια. Τότε από την Ομαρχία. Τώρα, βεβαίως, την πήραμε από το Υπουργείο Υγείας. Και το μόνο παράπονο που μπορώ να εκφράσω από τον περίφημο άνθρωπο και υπουργό τότε, τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο, ενώ τα εγγένεια γίνανε 9 Φεβρουαρίου του 2000, γιατί είχαν επενδύσει κάτι φωλεές πυροσβεστικές για να είναι όμορφο, υποτίθεται κατά τους αρχιτέκτονες, έκανε ένα χρόνο η πυροσβεστική να μας δώσει άδεια και βεβαίως πληρώναμε 1000 τόσους ανθρώπους επί ένα χρόνο και το πρώτο χειρουργείο
μπήκε στο τέλος Οκτωβρίου. Αυτό είναι για τα περιβόητα χρέη και πώς δημιουργήθηκαν. Το καταστατικό συναισθήθη με νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε το 1992. Χάριτες χρωστάω και στον κύριο Σούρλα, που όπως έχω ακούσει, θα τον φωνάξει την ανακατάθεση. Κυρίως όμως, στον Κωνσταντίνο Καραμανή και τον Αθανάσιο Τζαλάρη, οι οποίοι έπεισαν τον αείμνηστο Μητσοτάκη ότι αυτό θα ήταν ένα καλό έργο. Και τότε, μερικοί της Νέας Δημοκρατίας ήταν έτοιμοι να κάνουν ονομαστική ψηφοφορία. Ενδεχομένως, λέω εγώ, ίσως, εργαζόμενοι, πρώην συναδελφοί σας, γιατροί ή οτιδήποτε, σε άλλα συμβούλια. Απεφεύχθη αυτό, διότι με προστάτευσε με το τότε Πασόκ, το τότε, ο ένδυμος γεννηματάς. Και έτσι πέρασε ο πρώτος νόμος. Χτίστηκε το νοσοκομείο όπως χτίστηκε. Το πρώτο δάνειο το πήραμε μέσω, πάντα επειδή εγώ είμαι άσχετος παρένθεση με τα οικονομικά, είχαμε μάνατζερ. Ο πρώτος μάνατζερ, λοιπόν, από το 90 τόσο μέχρι το 2003, ήταν ο κύριος Κάμπης. Δημήτρης Κάμπης, λέγεται, που είχε την Αθηνά συμβουλευτική. Κάμπης. Μετά ήταν η κυρία Καΐρη, μετά ήρθε ο κύριος Χαραμής και κάπου συνεισέφερε ο... Άσχετο. Δεν θα ήμουν φυλακή αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ το αντινάν δεν είμαι διαπιστευμένος να πω αν ήταν σκάνδαλο ή όχι. Όμως μπορώ να πω πως σκάνδαλο είναι να μου έρχεται ο δικηγόρος μου μια εβδομάδα μετά που πήγε στη φυλακή και να μου πει «Πες μου πού ανήκει αυτός ο λογαριασμός». Φυσικά όχι σε μένα, θα πω εγώ, σε όποιον γίνεται πιστευτό. Πες έναν πεθαμένο και βγαίνεις στην επομένη. Ποιος σε διαβεβαιώνει, κύριε δικηγόρε, ο ανακριτής κύριος Τσιρώνης και κύριος Μάρκου. Μάρκου, βοηθός του. Ίσως είχαμε καιρό να ειδωθούμε. Με κάποιον παλιό φίλο, άφιλο, τον κύριο Αθανασίου. Χαράλα μου. Αυτά θα φανούν όταν ζητήσετε για τους καταλόγους, για τους ποιους ενοσύλευσε τον Τινάν, αν είχε ζημία κτλ. Πάντως, ο αγαπητός κύριος Αθανασίου, πολύ στενή παρέα, τη σύμβαση για τους εν ενεργεία την έκανε με άλλο ιδιωτικό νοσοκομείο.
Εμένα με παρακάλεσε και ευχαρίστως δέχτηκα να κάνω με τους συνταξιούχους δικαστικούς. Το όφυλα γιατί φίλος μου ήταν, έπρεπε να εξυπηρετήσω αυτούς που θα επηρέαζαν ενδεχομένως, λέω εγώ, και τους ψηφοφόρους του για την Προεδρία των Δικαστών και των Εισαγγελέων. Χτίσαμε τελικά το νοσοκομείο. Πώς το χτίσαμε? Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Και περπατάγαμε όπως περπατάγαμε και ενδεχομένως με ηλικία ξημών ξέρατε τι ήταν αυτό το νοσοκομείο μέχρι το 2006. Το 2006 αλλάζουμε το καταστατικό, διότι δεν θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή, αν ερωτηθώ μετά θα πω. Επρόκειτο να εισρεύσει, υπό την έννοια των ΣΔΙ τότε, πολύ χρήμα στον Τινάν. Και τότε είπα σε μια σύσκεψη στο Υπουργείο των Οικονομικών ότι για να προχωρήσουμε, ο Νικήτας Κοκλαμάνης ήταν υπουργός, εγώ δεν δέχομαι άλλα κουδούνια γιατί είχα περάσει άλλες ταλαιπωρίες μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, το πρώτο του Ντινάν και του Ερυθρού Σταυρού, πήγαμε στα δικαστήρια. Πήγαν να μας καταδικάσουν. Και να μας καταδικάσουν καθοδηγούμενοι. Από ποιον, δεν ξέρω. Πάντως ήταν εμφανές. Αθωθήκαμε τελικά. Έτσι λοιπόν το δεκαμελές αρχικό διοικητικό συμβούλιο έγινε επταμελές. Με το νόμο 3454, 2006 νομίζω. Ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, φίλος, ο Αργύρης ο Καράς, έλεγε, ρε παιδάκι μου, τι πας να βάλεις συνεταίρους. Και εγώ επέμεινα. Τελικά το πέρασε. Είναι κατά τη διαστολή μερικών άλλων γενικών γραμματέων του Υπουργικού Συμβουλίου με λαμπρά επίδοση, ήθος και οπωσδήποτε υπερβάλλουσα κινητικότητα στα δικαστήρια μέχρι και σήμερα. Όταν ήρθε στην Υπουργεία ο κύριος Αβραμόπουλος, ήταν ήδη περασμένο το νέο καταστατικό, ψηφισμένο, και αν έχετε την καλοσύνη να παρατηρήσετε, ο πρόεδρος, ο παντοδύναμος πρόεδρος, αποστερείται ουσιαστικά οικονομικών αρμοδιοτήτων για να τις έχει όλες τις αρμοδιότητες ο αντιπρόεδρος. Και κάποιοι παρακαλούν να έρθει εδώ ο αντιπρόεδρος ο κύριος Στεργίου. Θα το χαρώ. Με συγχωρείτε. Ναι. Από τον κύριο Αβραμόπουλο ήταν ο κύριος Λαμπρόπουλος. Και εκεί άρχισε η όλη ιστορία. Πολιτικό ζώον είμαι. Αλλά ουδέποτε πολιτεύτηκα και το δήλωσα, ουδέποτε ψήφισα 3 φορές το ίδιο κόμμα. Ποτέ.
κύριος Αβραμόπουλος, λοιπόν. Είχε μια μικροδιένεξη με μένα. Διότι του έστειλα μια επιστολή που διαμαρτυρόμουν γιατί κάποτε έμαθα ότι πίσω από την πλάτη μου γινότανε διορισμοί στον Τινάν και αυθημερών στο δημόσιο. Με ποιο κύριο, συγγνώμη, δεν άκουσα. Ήρθα σε διάνοιξη. Με ποιο κύριο είχατε έρθει σε διάνοιξη, τον Αβραμόπουλο, είπατε. Υπάρχουν εδώ, αλλά δεν θέλω να σπαταλώ το χρόνο σας. Έστειλα την επιστολή λοιπόν στον Αβραμόπουλο, τον κύριο Αβραμόπουλο. Διαμαρτύρομαι. Και όλα αυτά τα λέω. Γιατί εντωμεταξύ αποκτήσαμε και μια φιλία. Αλλά γιατί μέσα στα άλλα που ενδεχομένως θα δείτε της Grand Thornton, ο ίδιος ο εκπρόσωπος του κ. Αβραμόπουλου, δηλαδή του Δήμοσιου, υπέβαλε, το ενέκρινε το Κοργιαλένιο Μπενάκιο, το με το οποίο είχαμε συμβληθεί και υπάρχει από το 9 ήδη διαταγή πληρωμής 24,5 εκατομμύρια. Γιατί τότε τους δώσαμε 30 κρεβάτια μεθ, 4 χειρουργία, καρδιοφυσιολογία, για αγγιογραφίες εγκεφάλου και προκειμένου να κάνουμε, καταλαβαίνετε, 50% πόσα είναι τα νοσοκομεία συμβάσεις, κάναμε με το Κοργιαλένιο, ώστε μέσω Κοργιαλένιου ερχότανε εκεί. Κάθε λοιπόν όνομα από αυτά τα 50 που αναγράφονται συνήθως στον τύπο δεν είναι τζαμπατζίδες. Εγώ θα σε έλεγα μάλλον. Δηλαδή, αυτοί που μπαίνανε, μέσω Κοργιαλενίου, η μάνα του Καραμαλή, στη μονάδα, ήτανε σε χώρο που είχε χωρηθεί στο δημόσιο. Έπρεπε εγώ να τις πάρω λεφτά, αφού ήταν μια προέκταση της μονάδας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Και μετά, για να άρχισα να βλέπω ή να διαισθάνομαι την τάση να αλωθεί το ερήκος δυνάμει. Η μία άλωση, κατά την προσωπική μου άποψη, ήταν επιθυμητή. Άλλωστε αυτό ήταν και το όραμά μου. Να πάει στο δημόσιο και να ενωθούν τα δύο νοσοκομεία και να είναι το καλύτερο συγκρότημα στην Ευρώπη. Αυτό το θέλανε οι τότε υπουργοί του ΠΑΣΟΚ. Κακώς έκανε, ίσως, αλλά οι φανατικοί ερυθροσταυρίτες. Κάποιος είπε, κυρίες με σκουλαρίκια και τα λοιπά. Όταν ακούγανε δημόσιο, παθαίνανε τάραμα. Και ο αναξιόπιστος υπόδικος Μαρτίνης είχε την εξής τραγωδία. Για μένα τους δεξιούς να είναι κομμουνιστής, για δε τους αριστερούς
να είναι σούπερ δεξιός. Πιστέψτε με, πάντα ήμουνα ο Μαρτίνης. Με κάποια μορφή αναρχίας που εκφύσεως έχω. Από τη μάνα μου, την Αγρινιώδησα, γνωστή τοποθέτησης πολιτικής. Δεν θα ήθελα περισσότερο να πω κουρτσομπολιά άλλα για τον κύριο Αβραμόπουλο. Γιατί πραγματικά με τα πίπη του μέσα κουρτσομπολιά. Σπέβδω να έρθω στην λέλαπα που περίμενα ως σωτηρία και η οποία ονομάζεται κύριος Λοβέρδος. Ο κύριος Λοβέρδος, λοιπόν, είχε αυτή την εκπροσώπηση. Δεν χρειάζεται να σας πω με λεπτομέρειες ότι ήμουνα ο πρώτος πολύ και μάλιστα ανώτατη πολιτική και πολιτιακή παράγοντες. Τώρα, όχι τότε. Με συνεχάρισαν γιατί επιτέλους έσυρα τον Βιεννόπουλο στα δικαστήρια. Δεν έγινε μία επιτροπή της Βουλής για αυτό το θέμα. Έγιναν πολλές. Δεν θα το πω εκβιασμό. Θα το πω επιπολαιότητα ή εσκεμμένο ψεύδος. Οπωσδήποτε δεν θα ήθελα να το θεωρήσω ιδιοτέλεια. Να αποσύρουμε τα ένδικα μέσα κατά του Βιεννόπουλου. Μα έχεις υπηρετεί το δάνειο. Κύριοι και κυρίες, όλες οι εισπράξεις του Ντινάν είχαν εκχωρηθεί στον Βιεννόπουλο. Και ο Βιεννόπουλος, αφού κρατούσε τα δικά του και μετά οι λαϊκοί, τότε μας έδινε και με το σταγονόμετρο ό,τι ήθελε. Και το μπούμε έγινε όταν συνεργαστήκαμε, μάλλον συμπράξαμε, όπως ενδεχομένως είδατε ότι μας επιτρέπει το καταστατικό μας, για να αναπτύξουμε, όχι να δημιουργήσουμε, μια κλινική με ευτυχή με το ιατρικό κέντρο. Τα διαβάσατε, με φώναξε ή τους διώχνει, θα σε λιώσω ή οτιδήποτε. Επειδή ορκίστηκα ως χριστιανός ότι εθνεός δεν δικαίωται, στο Θεό, όχι στη γη. Θα διαβάσατε τα πρακτικά. Ιδάλωσα σας έτρωγα μερόνυχτα. Θα διαβάσατε ίσως τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων του Ντινάν τότε, με μία περίεργη, θα την πω, συμμαχία των εκπροσώπων του κυρίου Λοβέρδου, επειδή είχα συγχαθεί, είχα κουραστεί, είχα πάρει για 3 μήνες άδεια και με αντικαθιστούσε ο ακέραιος
δημοκράτης δικαστής κύριος Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος. Ωραία παγίδες. Ήτανε επιλογή του αειμνίστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος πάντα ήθελε από αγάπη να υπάρχει στο Διοικητικό Συμβούλιο η κυρία Σάκη Κυπρέου. Ο Λιβάνης αλλά και τη Βουλή, νομίζω. Τη Βουλή, νομίζω, ότι παραπλάνησε ο κύριος Λοβέρδος. Γιατί συμφώνησα στη Βουλή. Δεν είμαι καλός, δεν είμαι νομικός. Αλλά εσείς ξέρετε. Ότι τελικά είπε, παραδέχθηκε, το διαβάσατε, ότι είναι βέβαιος ότι θα μας σώσει ο Αυγενόπουλος και στο φινάλε μην. Δεν σου ζητάω να παραιτηθείς τώρα, αλλά επί της έδρας, εάν φανεί ότι είναι συνεπής προς αυτά που δεσμεύτηκε προς εμένα. Και βεβαίως μας έφτισε ο Αυγενόπουλος και αξίωσε να παραιτηθούμε στο, πώς το λένε, στο δικαστικό, στο Συμβούλιο Υφετών. Είπαμε στο ακροατήριο ναι, για να δούμε ότι θα έχει κάτι κάνει. Δεν είχα κάνει τίποτα. Και καθόμαστε, επιτρέψτε μου, και συχαίνω με τον εαυτό μου. Όπως με συγχαθήκανε και οι νομικοί μου παραστάτες. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και ένας κύριος Πέπας. Που καθίσαμε σαν γκώτες. Ενώ, όχι μόνο ο κύριος Θραγάλης, ο εφέτης, τον είχε παραπέμψει. Αλλά και η πρόταση του κυρίου Μπαρδάκη, του εφέτη, που εισηγείτο, που επρότεινε, πώς θα το πω, στο δικαστήριο. Ήτανε καταπέλτης εις βάρος του Βιγενόπουλου. Όταν πηγαίνουμε εμείς και τα λοιπά, βεβαίως παρακαλούμε, δεν έχει πρόθεση ο άνθρωπος, αθωώστε τον. Εκεί έπρεπε να καταδικαστώ εγώ. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποιος έπαιζε με ποιους με τους επιχειρηματίες. Βρίσκομαι στον κύριο Αβραμόπουλο, πάω προς πίσω, αλλά νομίζω πως έχει ενδιαφέρον. Λέει, έλα να συζητήσουμε τι θα γίνει, να πούμε. Μόνοι, μόνοι. Θα είναι και ο Βιανόπουλος. Όχι, δεν το ξέρω. Και μετά από 10 λεφτά που καθόμαστε, μπαίνει μέσα ένα πουρο συνοδευόμενο από τον κύριο Βιανόπουλο και λέει, Δημήτρη μου, Αντρέα. Αντρέας είμαι εγώ. Και ο Βιανόπουλος. Και εκεί πέρα, για να χρησιμοποιήσω την χίδη φράση της νεολαίας, τα έπαιξα. Το ίδιο γινόταν και με τον κύριο Λοβέρδο. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, θα κρατήσεις το ΙΕ. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, ή το βγάζεις. Αποτέλεσμα. Πάνω από ένα χρόνο
οι γιατροί και οι νομικοί εξυπηρέτητες, δεν ξέρω, οι γιατροί οπωσδήποτε, καταλαβαίνουν. Πάνω από ένα χρόνο. Να οργιάζουν τα φύλλα. Το γράφει η Γκράνθορντ. Δεν μας δίνανε βεβαίωση καλής λειτουργίας. Όχι άδεια. Την τυπική βεβαίωση καλής λειτουργίας. Που μετεφράζεται από τον τύπο, όχι βεβαίως καθοδηγούμενον από μένα, αλλά και από την παρέα όμως προηγουμένως του κυρίου Αβραμόπουλου, τον διαπρεπέστατο πρέσβη κύριο Κοδέλα και τον γνωστό εφοπλιστή κύριο Ποταμιάνο, γιατί έπρεπε να φύγει και ο Ερυθρός Σταυρός, γιατί αλλιώς δεν θα χάνονταν το δυνάν. Αν έμενε η τρέλα του Μαρτίνη, διαβάσατε τις επιτροπές της Βουλής. Να ορίεται και ο νομικός σύμβουλος του κράτους και ο κύριος Λοβέρδος. Όταν είχαμε αυτές τις προσφορές που λέτε ή και άλλες που ξέρω εγώ, πολύ καλύτερες. Δεν πωλείται, διαλύεται. Και τελειώνει όλη αυτή η ιστορία και λίγο πριν παραιτηθεί. Παρακαλώ να μην χάσω τον ήρμο μου. Όχι αναγκαστικά για πώληση. Καλύτερες συνέργειες μπορούσαν να γίνουν. Δεν πωλείται, διαλύεται. Γιατί? Γιατί έτσι λέει το νομικό συμβούλιο του κράτους. Πριν φύγει, πουλιέται, διαλύεται, κάνει, δείχνει. Μια σύμβαση κυρωμένη με νόμο αλλάζει με συνεννόηση και των δύο μερών. Αποσύρω την εκπροσώπηση του δημοσίου χωρίς να το ξέρω εγώ, χωρίς να το ξέρει το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα ήμουν κακοήθης αν έλεγα ότι αυτό το έκανε γιατί ήξερε τι θα επακολουθήσει και να μην είναι συνένοχη, αλλά από μερικούς το μυαλό, από μερικών το μυαλό έχει περάσει. Και μαζί με αυτούς έχετε και μια ωραία παρέα, η ομάδα Χαράμι, επιβεβλημένη από τις ανταρσίες που υποκινούσαν στους εργαζόμενους, που είχαν δίκιο. Αφού μας είχαν τότε τη στρόφιγγα και έρχεται ο κύριος Χαραμής και η παρέα του, ακατασύντως είναι από τον άφπλιο και στενός φίλος της κυρίας Κρητικού, μιας κυρίας Κρητικού. Μιας κυρίας Κρητικού. Δεν θυμάμαι. Ο κύριος Γιώρας ξέρει να μας πει, που είναι από τον Άπλιο. Ας συνεχίσει ο κύριος Μάρτυρας. Και βεβαίως, για να σωθώ, μου προσθέτει και τον σύμβουλό του, ο κύριος Λοβέρδος, τον κύριο Λιαρόπουλο. Έχετε δει τη σύμβασή του. Η κάθε σύμβαση έχει και τη ρήτρα της εχεμήθειας. Την ξέρουμε οι γιατροί. Την συνωμοταξία Λιαρόπουλων. Την πρώτη μέρα
κάνει μια τετραμελή επιτροπή με μένα και εσύ πήγαινε σπιτάκι σου. Εν πάση περιπτώσει, ο σύμβουλος που πληρωνόταν όπως πληρωνόταν, μαζεύει το προσωπικό και λέει, εάν ξαναψηφίσετε Μαρτίνη στις εκλογές του Ερυθρού Σταυρού, θα πεθάνει και το νοσοκομείο, θα πεθάνετε κι εσείς. Υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα αυτά. Αυτά ο κύριος Γιαρόπουλος. Κάποτε είχε αποθρασινθεί, βέβαια. Αποθρασινθεί. Είναι ένας ευγενέστατος κύριος που δεν θα έλεγα ποτέ ότι αποθρασίνεται. Αλλά είχε μεγαλύτερη έπαρση, διότι, όπως μου έλεγε, συμμαθητής του κυρίου Παπαδήμου τον βοηθούσε και στα θέματα της υγείας και διεθνούς ακτινοβολίας επιστήμων, καλούσε και το γερούμ είναι ο Ντάισεμπλουμ, νομίζω. Γερούμ, γερά. Αυτός ήταν ο σύμβουλος, ο αξιόπιστος του κυρίου Λοβέρδου, ο οποίος θα έσωζε το νοσοκομείο και που ήμουν υποχρεωμένος στην τελευταία προσπάθεια για να σωθεί το νοσοκομείο. Να τον έχω δίπλα μου την ώρα που καλούμουν σε επιτροπές σαν και εσάς. Θα παρακαλούσα λοιπόν για να συντομεύσω να φτάσουμε στο διάδοχό του, τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι ιδιαίτατη παράκλησή μου. Ιδιαίτατη παράκλησή μου. Με όλους αυτούς τους κυρίους που αναφέρω, να έρθω κατά αντιπαράσταση. Παρενευλήθη ο κύριος Λικουρέτζος. Όταν είχε έρθει στο νοσοκομείο και να κάνει ένα check-up, εξέταση αίματος, κάτι απλό. Με παίρνει τηλέφωνο, μέσω ενός γιατρού, βρε, δεν σε πρόλαβα εδώ πέρα, ξέρω εγώ, συγχαρητήρια Υπουργέ, πρέπει να βρεθούμε διότι υπάρχουν θέματα. Βεβαίως. Με καλεί ο άνθρωπος, αλλά εγώ είχα κάνει εγχείρηση προστάτου εκείνη την ημέρα. Και στέλνω τον καθόλου έντιμο κύριο Χαραλαμή και την ομάδα του για να συζητήσουν, να τον ενημερώσουν. Έκτοτε, ουδέποτε δέχτηκε ούτε τηλεφωνική επαφή μαζί μου, ο κύριος Λικουρέτζος. Συνεργάζονταν αμιγώς με την ομάδα Χαραμή. Έκανα, θα καταθέσω. Με συγχωρείτε. Είναι ο Χαραμή. Μάνατζερ. Μάνατζερ στο νοσοκομείο. Υποθέτω ότι θεωρεί δεδομένο ότι έχουμε διαβάσει όλοι και έχουμε διαβάσει περισσότεροι. Τα ονόματα όμως δεν είναι τόσο οικεία και καλό θα είναι να λέτε και τις ιδιότητες. Ναι, έχετε δίκιο. Αν νόμιζα ότι... Ναι, βέβαια, έχει σημασία να ξέρουμε και την ιδιότητα εκάστου. Και από εκεί και πέρα... προσπάθησα να έρθω σε επαφή με τον τότε Πρωθυπουργό,
τον κύριο Σαμαρά. Βέβαια, δεν είμαι τόσο υπερφύαλος ώστε ένας πρωθυπουργός να δεχτεί εμένα τον ταπεινό πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού και του Ντινάν. Αλλά τον κύριο Σαμαρά τον ξέρω από το 1971. Συμμαθητής του κουνιάδου μου. Κάρτες, Αντρέα μου, αυτό. Πράγματι, όταν έγινε πρωθυπουργός, τον Σινεχάρη, δεύτερη φορά που δεν βγήκε τηλέφωνο, μου στέλνει κάποιον κύριο Μπούρα, διευθυντή του γραφείου του. Επειδή ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να βγαίνει, με συγχωρείτε, σε μένα, στον Τινάν. Ό,τι θελήσει σε μένα. Και πραγματικά κάτι θέλησα. Και να σας πω, τρώγαμε ένας δημοσιογράφος, ο κύριος Κεδίκογλου και εγώ. Κάπου. Ο πρωθυπουργός τότε είχε φύγει στο εξωτερικό. Και λέω, δεν πιάνεις τον κύριο Μπούρα να του πεις να διαθετήσει τίποτα με τα ταμεία, ξέρω εγώ, κτλ. Μου λέει, θα σου απαντήσω αύριο που θα λείπει και θα έχουμε ώρα να μιλήσουμε. Δεν με παίρνει και τον παίρνω, γιατί, Σίμω. Λέει, γιατί ντρέπομαι. Να με παρατήσετε με τον κλέφτη, τον αλήτη και τα λοιπά. Ο κύριος Μπούρας. Εμένα. Θα σας κουράσω, αλλά έχει ενδεχομένως αξία. Παίρνω τον Χρήστο αυτό το Σταϊκούρα. Αλίμονο αν δεν ξέρουν και αυτοί τον Τινάν. Αφήστε. Άσεις του και τη σκέψη του μάρτυρας. Εντάξει, έχει ένα αργό ρυθμό, αλλά θα το... Τι να κάνουμε. Σιγά σιγά να ξεδιπλώνετε. Κάθε πληροφόρηση είναι χρήσιμη, αλλά μην διακόπτομαι, σας παρακαλώ πολύ, γιατί ο καθένας χάνει και τον ηρμό. Τι σας έχω, κύριε Βουλευτά. Είμαι βέβαιος ότι... Ισχύει για όλους η παρατήρηση. Για όλους ισχύει η παρατήρηση, μην διακόπτετε. Σας παρακαλώ, σιγά σιγά. Μερικοί από εδώ δεν θα καταλάβουν ποτέ. Και από εκεί και πέρα διαπιστώνετε πως ο Κύβος ερήφθη για να πάει στο Σάλα. Και αρχίζει όλη αυτή η ιστορία. Εμείς, επειδή μιλάμε για ποσά, το σύνολο των τριών δανείων από τον Βγενόπουλο ήταν 115 εκατομμύρια, 50, 50 και 15. Τα είχαμε φτάσει στα 80. Δηλαδή, όχι 85, μη σας λέω ψέματα. Λοιπόν, προθεί η Στρόφιγγα κλειστή. Και πού ήμασταν. Φτάσανε τα 97, μετά τις καταγγελίες και τόκους υπερημερίας και πρόστιμα και τα λοιπά. Και όταν ξεφούσκωσε, λέω, ο Βγενόπουλος, πώς χωρίσανε τις τράπεζες, κανονίστηκε από την τότε κυβέρνηση, ξέρω εγώ πώς, έτσι κι αλλιώς. Εν αγνία μου γινότανε τα πάντα, να αγοράσει το δάνειο ο κύριος Σάλας, έναντι ακριβώς του ποσού που είπατε.
να μην εκμανεί κανένας κύριος, αλλά δυστυχώς έχω πολλούς Ρωσούς. Και ο κύριος Γεωργιάδης, που θα, όταν άκουσα την υπουργοποίησή του, αγαλίασα, συμφοιτητής της κόρης μου στην αρχαιολογία, από 18 χρονών τον ήξερα, μη συζητάς, μου λέει, θα τα κανονίσουμε. Σενάρια επί σενάριων και για αυτές τις προσφορές που λέτε εσείς. Με τον Πλεύρη και φτάνει ο Πλεύρης και του λέει, Υπουργέ, αν περάσεις τέτοιες διευκολύνσεις που θέλουν αυτοί, θα πάμε ειδικό δικαστήριο. Και βεβαίως θα προχώρησε αυτή η ιστορία. Αυτά που υπάρχουν στο κρυφό μνημόνιο. Α, κάποτε με φωνάζει. Είχα πραγματικά κουραστεί και παραιτήθηκα από πρόεδρος. Στον Τινάρι ήμουν ισόβιος. Από πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού. Και με φωνάζει ο κύριος Γεωργιάδης και μου λέει, Αντρέα, δεν σας θέλουν οι ξένοι για το καταστατικό κάτι, είμαι στη διάθεσή σας να τα πω όλα. Πρέπει να παραιτηθείς. Τι να παραιτηθώ, ρε, του λέω, αφού είμαι παραιτημένος. Όχι, λέει, πρέπει να φύγει το Συμβούλιο, να μπει της επιλογής μας. Και βάζω. Φίλοι ήταν όλοι, αλλά πιστοί φίλοι που να θέλουν να ξεφτυλιστούν παρετούμενοι, ήταν 10-12 από τους 25, 18, κάτω από 18 δεν υπάρχει σύνθεση συμβουλίου, για να διορίσει ο Άδωνης. Και η πρώτη αίτηση γίνεται από τον κύριο Γεωργιάδη. Προηγουμένως, βέβαια, μου είχε στείλει την περιβόητη επιστολή ο κύριος Σάλλας, μου ζήτησε, επειδή πήρε το δάνειο, να σας πω να φύγετε από εκεί μέσα. Για να σωθεί τον Τινάν, αλλά δεν του πήγε καλά το ειρηνοδικείο του Άδωνη και διορίστηκε ο Μητροπολίτης. Ο οποίος δεν σήκωνε φαίνεται από αυτά, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Τον πήρα από τον Τινάν τηλέφωνο και του λέω, Σεβασμιότητε, για ό,τι θέλετε, να ψάξετε μέχρι το Μεδούλη. Γιατί υποτίθεται αυτή ήταν κάποτε αντίπαλή μου. Αλλά άλλοι από αυτούς που ήθελε ο κύριος Γεωργιάδης. Να όμως, που κατά σύμπτωση παρισέφερσαν δύο. Ο κύριος Παρνηθημητάκης, καθηγητής της νομικής, με μία ευδόκιμη, όχι μόνο πανεπιστημιακή, αλλά και κοινοφελή πορεία στο Ίδρυμα Χατζηκώστα, και ο κύριος Κωνσταράς. Κωνσταράς. Κατά σύμπτωση, καθηγητής της αρχαιολογίας, καθηγητής και των παιδιών μου, άρα και του κυρίου Γεωργιάδη, μαζί με τον Πανεθνητάχη, ελπίζω να καμαρώσατε το μνημόνιο το οποίο υπέγραψα. Και παρακαλώ, έχω απορία. Όταν διορίζεσαι από το δικαστήριο με συγκεκριμένη εντολή για τις τρέχουσες υποθέσεις και αμέσως μετά εκλογή νέου συμβουλίου και έγκριση νέου καταστατικού,
για 6 μήνες που έγιναν 6 χρόνια. Δεν έχουν γίνει εκλογές 6 μήνες. Ποτέ. Ο εκλεκτός φαρμακοποιός κύριος Αυγερινός σε όλες τις επιτροπές τιμολόγησης φαρμάκων του κυρίου Γεωργιάδη. Αλλά πού πάει ο Μηταράκης με τον Χατζηδάκη? Ο κύριος Χατζηδάκης έχει... Ο κύριος Χατζηδάκης. Δηλαδή, θα ήθελα να πω, ο κύριος Ξανθός, γιατί δεν εμπλέκεται στο ελληνικό? Διότι σε θέματα του Υπουργείου Υγείας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, τι δουλειά έχει? Επιθυμία του κυρίου Χατζηδάκη, αμφιβόλου, έτσι, ειλικρίνειας πάντα, ήταν να πάρουν και το ασκληπείο της Βούλας, 110 στρέμματα, για την ανάπλαση της παραλιακής. Δέω να σημειωθεί ότι πριν τα χαλάσουμε, είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή πρόταση ο Βγενόπουλος, που την αποδέχτηκε ο κύριος Αβραμόπουλος και μετά όταν εκλήθη σε μια επιτροπή τέτοια, είπε εγώ δεν ξέρω, αλλά εγώ έχω το γράμμα που μου έχει στείλει και έχει βάλει και εκπρόσωπους του για να παρακολουθούν το έργο. Και από εκεί και πέρα άρχισε πια το μένος του Βγενόπουλου, γιατί νόμιζε ότι το κοροϊδεύω εγώ. Κάποιος μου είπε προχθές, αλλά αυτό θα είναι φήμη, ότι εκτός από καθηγητής των παιδιών μου, γιατί όλους τότε τους είχα παιδιά μου κάνανε παρέα, νομίζω πως η νύφη του κυρίου Κωνσταρά, ο γιος, δεν ξέρω, ακούστηκε, δεν μπορώ να το διαβεβαιώσω, ότι ήταν στην νομική υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιώς. Μπορείτε να το διερευνήσετε. Έτσι φτάσαμε ως εκεί. Παραιτήθηκα. Και πού είναι το έγκλημα? Ζούσαμε και ο Φιλοχάριτες, τον κύριο Σαμαρά, με πράξεις νομοθετικού περιεχόμενου. Άρα, είχαμε ενημερότητα χωρίς να πληρώνουμε. Αλλά δεν είναι πρόκειτο, κατά διάνοια, από εμάς, να πουληθεί το νοσοκομείο. Ή να πουληθεί έτσι. Μου είναι δύσκολο να μιλήσω, αλλά ντρέπομαι. Κάθε διορισμένο συμβούλιο οίκοθεν νοείται ότι δεν φέρει ευθύνη για ό,τι έκλεψε, αν έκλεψε, ο Μαρτής και η παρέα του. Το διορισμένο εννοώ. Και έτσι ήταν όλες οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Κατά σύμπτωση είναι ο κύριος Βορύδης, 5 μέρες πριν από τον πληστηριασμό,
τους δίνει ασυλία. Κάπου άκουσα ότι δεν ήταν νομική. Θέλετε να το διαβάσουμε? Και νομική και τα πάντα. Εγώ πριν φύγω έχω καλέσει την εφορία και παρακαλώ τους λογαριασμούς και παρακαλώ τους εφοριακούς να τους φωνάξετε για να δούνε τι χρωστάμε. Άργησε κατά 2 χρόνια ο έλεγχος και δεν αναγγέλθηκε το δημόσιο στον πληστηριασμό. Χαθήκανε 4,5 εκατομμύρια τα οποία δεσμεύουν τη δικιά μου την περιουσία, πας και δεν πεθάνω από άλλη αιτία. Μέχρι και σήμερα όπως σας έδειξα. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Ξέρω ότι μερικοί δεν θα καταλάβουν ποτέ. Αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θέλω να κλείσω ανθρώπινα. Τιμωρός μου, οι αβέριδες είναι 2. Ένας Γιαννίκος τους δώε, Μεσίνιος, του οποίου έχω διορίσει στον Τινάν 2 συγγενείς με επιστολές Αντρέα μου διαπρεπούς πολιτικού. Να τα ψάξετε. Και αυτός κυνήγει όπου υπάρχει Μαρτίνης. Στον Ερυθρό, ο ίδιος τους δώε. Στον Τινάν, ο ίδιος τους δώε. Στον Μαρτίνη, για τα οικονομικά τα δικά μου, ο ίδιος, ο κύριος Γιαννίκος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και είναι θέμα που θα απασχολήσει το Υπουργείο των Εξωτερικών. Εάν δεν κάνει εκλογές που δεν θέλει να κάνει, ο τοποτηρητής του κυρίου Γεωργιάδη ο Αυγερινός, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι από τώρα και έχει πάει εγγράφο στο Υπουργείο των Εξωτερικών αυτό. Και σε εμάς, σε αναστολή. Θα παίρνανε τάχατε στο σήμα από το Μαρτίνι για ένα παράπονο που είχαν και θα το πάρουν από τους δωτούς. Συγγνώμη αν σας ταλαιπώρησα. Δεν ξέρω αν σας διαφώτισα. Νομίζω ότι έχετε ολοκληρώσει. Θα μας δοθεί ευκαιρία και στον ναι, γιατί... Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή. Τώρα, να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις με βάση τον κανονισμό μας. Να κάνει...